Τον δεύτερο ορισμό του μαθήματος αφορά τους χρωματισμούς των κορυφών. Θα λέμε λοιπόν ότι ένα γράφημα είναι κάπα χρωματίσιμο αν οι κορυφές μπορούν, λέει, να χρωματιστούν με κάπα χρώματα, ώστε δύο γειτονικές κορυφές να μην έχουν το ίδιο χρώμα. Άρα εδώ πέρα παίζουμε ένα παιχνίδι πρακτικά, έτσι. Δηλαδή πιάνουμε το γράφημα και αρχίζουμε και βάζουμε χρώματα στις κορυφές. Βέβαια με την ιδιότητα ότι δύο κορυφές οι οποίες γειτονεύουν, τι σημαίνει γειτονεύουν, σημαίνει ότι συνδέονται με ακμή, έτσι δεν θα πρέπει να έχουν το ίδιο χρώμα. Πάμε λοιπόν στα παραδειγματάκια εδώ πέρα και βλέπεις εδώ στο πρώτο γράφημα ότι έπιασα τη Βιέννα, τη ζωγράφισα μπλε, πήγα μετά στην κορυφή V4 και την έκανα κόκκινη, μετά στη V3 η οποία συνδεόταν με τη V4 την έκανα και αυτή μπλε γιατί συνδεόταν με κόκκινη κορυφή. Και τώρα η κορυφή V2 η οποία συνδέεται με δύο μπλε κορυφές μπορεί να πάρει το κόκκινο χρώμα. Συνεπώς εδώ πέρα λέμε ότι το γράφημα αυτό που έχουμε εδώ είναι ένα δύο χρωματίσιμο γράφημα. Έτσι. Επίσης στο γράφημα το επόμενο έπιασα τη V1 την έκανα μπλε, τη V2 την έκανα κόκκινη γιατί συνδεόταν με μπλε κορυφή. Η V3 την έκανα και αυτή μπλε γιατί συνδεόταν απλά με μια κόκκινη κορυφή. Αλλά η V4 τώρα είχε πρόβλημα γιατί συνδεόταν και με μπλε και με κόκκινη κορυφή, οπότε την έβαψα πράσινη. Μετά, όσον αφορά το γράφημα, θα λέμε ότι είναι τρία χρωματίσιμο. Και πάμε τώρα και σε ένα γράφημα το οποίο είναι δύο χρωματίσιμο. Είναι ένα γράφημα στο οποίο θέλω να παρατηρήσετε έτσι και με την αποτύπωσή του, ότι είναι ένα γράφημα το οποίο είναι διμερές. Έτσι, είναι διμερές και μάλιστα είναι πλήρες διμερές. Οπότε παρατηρήστε το εξής, ότι οι κορυφές του ενός μεριδίου ζωγραφίστηκαν με το ίδιο χρώμα, γιατί δεν συνδέονται μεταξύ τους με ακμή, ενώ οι κορυφές του δευτέρου μεριδίου χρωματίστηκαν με το δεύτερο χρώμα, δεν συνδέονται μεταξύ τους με ακμή, άρα μπορούν να πάρουν το ίδιο χρώμα. Έρχονται λοιπόν οι συμπληρωματικές παρατηρήσεις που βλέπετε από κάτω και λέμε ισοδύναμα εδώ πέρα ότι θα λέμε το γράφημα είναι κάπα χρωματίσιμο αν μπορούμε, λέει, να διαμερίσουμε τις κορυφές σε κάπα σύνορα ανεξαρτησίας. Και λέει σε κάπα σύνορα ανεξαρτησίας διότι κάθε σύνορα ανεξαρτησίας θα χρωματίζεται με ένα χρώμα. Δείτε λίγο το παράδειγμα, το κάτω δεξιά. Αυτός ο γράφος είναι διχρωματίσιμος και είναι ένα γράφημα το οποίο είναι διμερές. Είναι διμερές. Οι κορυφές του χωρίζονται σε δύο μέρη και τα δύο μέρη βεβαίως είναι δύο σύνορα ανεξαρτησίας. Οπότε λοιπόν είναι διχρωματίσιμο διότι κάθε ένα μέρος μπορεί να χρωματιστεί με το ίδιο χρώμα. Οπότε λοιπόν ένα κάπα χρωματίσιμο γράφημα θα καλείται, λέει ο ορισμός, και καπαμερές σε αναλογία με το διχρωματίσιμο γράφημα που έχει δύο σύνορα ανεξαρτησίας και καλείται διμερές. Αυτά λοιπόν σχετικά με τον ορισμό του κάπα χρωματίσιμου γραφήματος, ένας απλός ορισμός, ο οποίος βέβαια κρύβει μια μικρή παγίδα, για να το δούμε. Ένας έγκυρος χρωματισμός δεν απαιτεί το χρωματισμό των κορυφών με το ελάχιστο δυνατό πλήθος χρωμάτων. Είδατε προηγουμένως ότι έτσι τελείως φυσικά προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε όσο το δυνατόν λιγότερα χρώματα. Παρ' όλα αυτά, ο τυπικός ορισμός λέει απλά οι γειτονικές κορυφές να μην έχουν το ίδιο χρώμα. Έτσι, αν ένα γράφημα, για παράδειγμα, είναι διχρωματίσιμο, τότε θα είναι και τριχρωματίσιμο και τετραχρωματίσιμο, μέχρι και νιχρωματίσιμο, να πάρουν όλες οι κορυφές διαφορετικό χρώμα. Παρατηρήστε λίγο κάτω στο παράδειγμα, στο γράφημα που μελετήσαμε τελευταίο, που είδαμε ότι είναι διχρωματίσιμο. Έχουμε κάθε δικαίωμα να τσιμπήσουμε δύο κορυφές του δεξιού μεριδίου, αυτές τις δύο, και να τις βάψουμε με ένα άλλο χρώμα. Έτσι, κανένα πρόβλημα. Επίσης, στον ορισμό τα όρια της υπερβολής, να βάψουμε και την κορυφή V3 με ένα άλλο χρώμα. Ο γράφος είναι και τετραχρωματίσιμος λοιπόν. Βεβαίως είναι και πενταχρωματίσιμος αν αλλάξω το χρώμα και δεν έχω δύο μπλε κορυφές, αλλά έχω μία μπλε και μία μαύρη κορυφή. Και εδώ τελικά που έχω δύο πράσινες κορυφές, να αλλάξω και το χρώμα στην κορυφή V2 και να χρωματίσω κάθε κορυφή με ένα διαφορετικό χρώμα. Οπότε το γράφημα αυτό είναι και εξιχρωματίσιμο, έτσι. Συνεπώς, ένα γράφημα το οποίο είναι διχρωματίσιμο, θα πρέπει να ξέρουμε, ιδίως για τα σωστά λάθος είναι αυτά, ότι είναι και τριχρωματίσιμο, είναι και τετραχρωματίσιμο και πενταχρωματίσιμο, έως και νιχρωματίσιμο, όπου νι είναι το πλήθος των κορυφών του γραφήματος. Οπότε στη γενίκευση την οποία έχουμε εδώ πέρα, θα ξέρουμε εμείς ότι ένα κάπα χρωματίσιμο γράφημα θα είναι και κάπα συν ένα χρωματίσιμο και κάπα συν δύο χρωματίσιμο και όλα τα επόμενα μέχρι και το νιχρωματίσιμο, έτσι. Τώρα, αυτό το οποίο βλέπαμε προηγουμένως είναι ότι το διχρωματίσιμο γράφημα καλείται και διμερές
διότι δεδομένου ενός διοχρωματισμού μπορούμε να χωρίσουμε τις κορυφές σε δύο σύνολα ανεξαρτησίας, που οι κορυφές κάθε συνόλου είναι χρωματισμένες με το ίδιο χρώμα. Έτσι, οπότε λοιπόν, για να μείνουμε τώρα στην ουσία του ορισμού, βλέπετε ένα γράφημα διχρωματίσιμο. Από τη στιγμή που είναι διχρωματίσιμο, αυτό σημαίνει ότι μπορώ να πάρω τις κορυφές οι οποίες έχουν το ίδιο χρώμα και να τις βάλω μέσα σε ένα κοινό σύνολο ανεξαρτησίας. Είναι σύνολο ανεξαρτησίας γιατί αυτές οι κορυφές που έχουν το ίδιο χρώμα δεν μπορεί να συνδέονται μεταξύ τους με ακμή, γιατί αλλιώς δεν θα είχαμε σεβαστεί τον ορισμό που λέει γειτονικές κορυφές να χρωματίζονται με διαφορετικό χρώμα. Επίσης, τσιμπάω τις άλλες δύο κορυφές που έχουν το άλλο χρώμα και τις κοπανάω σε ένα δεύτερο μερίδιο κορυφών. Άρα λοιπόν, ένας διχρωματίσιμος γράφος θα είναι διχοτομήσιμος, έτσι. Επίσης, ένας διχρωματίσιμος θα είναι βεβαίως και διμερής. Χωρίζονται οι κορυφές σε δύο μερίδια κορυφών. Πάμε τώρα να δούμε και την αποτύπωση ενός γραφήματος το οποίο είναι τώρα τριχρωματίσιμο. Βλέπεις εδώ ένα γράφημα το οποίο το έχουμε ζωγραφίσει, το έχουμε χρωματίσει και είναι ένας τριχρωματίσιμος γράφος, έτσι. Ο γράφος αυτός λοιπόν, αν θέλαμε να απεικονίσουμε μέσω μεριδίων κορυφών την πληροφορία που βλέπουμε, θα φτιάχναμε τρία μερίδια κορυφών. Εδώ το ένα μερίδιο, το ένα σύνολο ανεξαρτησίας, θα έχει τις κόκκινες κορυφές, το άλλο μερίδιο κορυφών θα έχει τις μπλε κορυφές και το τελευταίο μερίδιο κορυφών θα έχει τη μοναδική πράσινη κορυφή στο συγκεκριμένο παράδειγμα. Οπότε λοιπόν, να τι είναι ένας τριμερής γράφος. Είναι ένας γράφος που οπτικά μας θυμίζει το διμερή γράφο, που σημαίνει ότι θα έχω τρία μερίδια κορυφών, άρα θα έχω τρία αυγά τέτοια, τρία σύνολα ανεξαρτησίας, που το κάθε μερίδιο ανεξαρτησίας οι κορυφές του θα είναι χρωματισμένες με το ίδιο χρώμα. Οπότε λοιπόν, συνοψίζοντας, ο τετραχρωματίσιμος θα έχει μετά τέσσερα μερίδια κορυφών, σε κάθε μερίδιο θα έχω το κοινό χρώμα στις κορυφές που θα έχει μέσα του και ούτω καθεξής από εκεί και μετά. Το κάπα χρωματίσιμο γράφημα θα λέγεται λοιπόν και καμπαμερές. Το όραμα που πλέον βλέπουμε είναι κάπα σύνολο ανεξαρτησίας, κάπα τέτοια αυγά που μέσα σε κάθε αυγό θα έχει τις κορυφές που θα έχουν το ίδιο χρώμα. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, ήταν απόλυτα σκόπιμο βέβαια και είχε έτσι ένα πολύ σαφές νόημα να προσπαθούμε στα γραφήματα να βρούμε ποιο είναι το ελάχιστο πλήθος χρωμάτων που απαιτούνται για να χρωματιστούν οι κορυφές τους. Οπότε λοιπόν, εισάγουμε ένα νέο ορισμό, τον ορισμό του χρωματικού αριθμού ενός γραφήματος και λέμε ότι χρωματικός αριθμός ενός γραφήματος καλείται το ελάχιστο πλέον κάπα για το οποίο ο γράφος είναι κάπα χρωματίσιμος. Οπότε λοιπόν, το να ψάξουμε να βρούμε το ελάχιστο πλήθος χρωμάτων σημαίνει ότι θα αναζητούμε το λεγόμενο χρωματικό του αριθμό. Έτσι, ο χρωματικός αριθμός λοιπόν θα είναι το ελάχιστο κάπα για το οποίο ο γράφος είναι κάπα χρωματίσιμος. Και θα συμβολίζεται με χ του τζε, δηλαδή είναι σαν να έχουμε μία συνάρτηση η οποία παίρνει σαν όρισμα ένα γράφο και θα επιστρέφει πίσω το χρωματικό αριθμό, που με βάση αυτά που είπαμε, ο χρωματικός αριθμός θα είναι ένας αριθμός, έτσι. Για παράδειγμα, στο γράφημα κάτω αριστερά έχω ότι ο χρωματικός αριθμός του είναι 2, γιατί το 2 είναι το ελάχιστο πλήθος χρωμάτων που απαιτούνται για να χρωματιστεί αυτό το γράφημα. Επίσης, στην κλίκα 4 που βλέπετε εδώ πέρα, βλέπετε ότι αναγκαστικά κάθε κορυφή πρέπει να πάρει διαφορετικό χρώμα και πρέπει κάθε κορυφή να πάρει διαφορετικό χρώμα γιατί όλοι συνδέονται με όλους. Οπότε μία παρατήρηση που τώρα μπορούμε να αρχίσουμε να κάνουμε και θα τα δούμε όλα αυτά σωστά λάθος συνέχεια είναι ότι ένα γράφημα το οποίο είναι κλίκα απαιτεί τόσα χρώματα όσο είναι και οι κορυφές. Γιατί όλοι συνδέονται με όλους. Άρα δεν μπορούν δύο κορυφές να έχουν το ίδιο χρώμα. Γιατί συνδέονται μεταξύ τους με ακμή. Και εδώ τώρα βλέπετε μία παραλλαγή όσον αφορά το γράφημα το οποίο είναι το κάπα 2,4, το πλήρες διμερές γράφημα με δύο κορυφές αριστερά και τέσσερις κορυφές δεξιά. Βλέπετε ότι στον αρχικό χωρισμό που είδαμε αρχικά ότι το γράφημα είναι διχρωματίσιμο, έχει πάει και έχει μια ακμή επιπλέον που συνδέει την κορυφή V1 με τη V3, άρα αναγκαστικά οι κορυφές του προηγουμένως αριστερού μεριδίου θα πρέπει πλέον να έχουν διαφορετικά χρώματα. Και επίσης υπάρχουν ακμές οι οποίες συνδέουν τις κορυφές του δεξιού μεριδίου, άρα και αυτές πρέπει να χρωματιστούν με διαφορετικά χρώματα. Αλλά κατάφερε στο δεξιό μερίδιο να τα χρωματίσει με μόλις δύο χρώματα, με το μπλε και το πράσινο. Οπότε λοιπόν, το γράφημα αυτό συνολικά έχει χρωματικό αριθμό ίσο με 4. Άρα λοιπόν, ο χρωματικός αριθμός είναι πιο σκληρός ορισμός. Έτσι, ψάχνουμε να βρούμε το ελάχιστο πλήθος χρωμάτων, ούτως ώστε το γράφημα να είναι κάπα χρωματίσιμο. Ψάχνουμε τον ελάχιστο αριθμό χρωμάτων που απαιτούνται για να χρωματιστεί σωστά το γράφημα. Αλλά το να βρούμε πάλι τώρα το χρωματικό αριθμό ενός γραφήματος είναι υπολογιστικά δύσκολο. Δηλαδή, δεν υπάρχει αλγόριθμος ο οποίος να κάνει τη δουλειά αποδοτικά.
η ίδια συζήτηση που κάναμε για το σύνολο ανεξαρτησίας, έτσι. Στην πραγματικότητα και το πρόβλημα αυτό είναι NP complete, δηλαδή είναι ένα πρόβλημα στο οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί αποδοτική λύση. Και εδώ κλείνουμε τη θεωρία του σημερινού μαθήματος. Λοιπόν, είδαμε στο δεύτερο μέρος του μαθήματος τους ορισμούς που αφορούν τους χρωματισμούς των κορυφών. Μεγάλη προσοχή. Η ουσία του πράγματος είναι ότι οι γειτονικές κορυφές πρέπει να έχουν το ίδιο χρώμα και έχουμε δύο ορισμούς. Έχουμε τον ορισμό του κάπα χρωματίσιμου, το οποίο μας λέει απλά να χρωματίσουμε τις κορυφές με ό,τι χρώματα γουστάρουμε, αλλά να μην συνορεύουν κορυφές με το ίδιο χρώμα. Έτσι. Δεν ψάχνουμε όμως για το ελάχιστο δυνατό πλήθος χρωμάτων, απλά ψάχνουμε για έναν έγκυρο χρωματισμό. Ενώ έρχεται και ο ορισμός του χρωματικού αριθμού, ο οποίος ορισμός, στον ορισμό αυτόν ψάχνουμε για το ελάχιστο δυνατό πλήθος χρωμάτων. Ε? Και μετά με βάση το τριχρωματίσιμο γράφημα είδαμε μια σημαντική λεπτομέρεια, ότι ο τριχρωματίσιμος γράφος είναι τριμερής γράφος, είναι γράφος στον οποίο οι κορυφές χωρίζονται σε τρία σύνορα.